Γεια σας φίλες και φίλοι μου! Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε. Είχα πρόβλημα με το ίντερνετ. Θα τα πω μπλα 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 γρήγορα. Λοιπόν, και μου άλλαξαν το router. Το έβαλα εχθές, επομένως πιστεύω, θέλω να πιστεύω, κάνω και το σταυρό μου, να ανέβει αυτό το έρμο το βίντεο. Έχω γυρίσει πόσα βίντεο θέλω. Όλα διαγραφή, μιας και δεν κάνω επεξεργασία. Επομένως, δεν θέλω να κάτσω να τα επεξεργαστώ. Κάποια μου άρεσαν, κάποια δεν μου άρεσαν. Επομένως, δεν θα ανεβούν. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε watching my bag. Πήρα μία καινούρια τσάντα, την οποία τη βρήκα σε site, δύο γνωστά site, δεν θα πω σε ποια. Όσες τη βλέπετε, βλέπετε το σχέδιο, μπορείτε να καταλάβετε σε ποια site. Και εγώ την πήρα από το κινέζικο σε πιο χαμηλή τιμή. Από 24 ευρώ την είχαν οι Κινέζοι στα 19 ευρώ. Λοιπόν, ήθελα να πάρω τώρα του πάγου αυτό έτσι το πιο ανοιχτό χρώμα. Γιατί καλά και χειμώνα συνδυάζεται και καλοκαίρι. Αλλά είναι πιο ωραία τώρα που ανοίγει ο καιρός και είναι φθινόπωρο. Και θα πάμε για καλοκαίρι να έχεις πιο ανοιχτή τσάντα. Λοιπόν, backpack εννοείται, που με βολεύει, έχω πει ξανά για τα παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα. Και θα δούμε και το πορτοφόλι μου τι έχει μέσα σήμερα. Λοιπόν, θα χαμηλώσω λίγο τον υπολογιστή να μην μας ενοχλεί. Κατέβα κάτω, Αλεξάνδρα. Ακούτε και τα παιδιά, γιατί τα έχω εδώ, είναι η Κυριακή. Λοιπόν, στην μπροστινή μεριά, στην μπροστινή θήκη, έχει ένα σταντάκι που είναι για το κινητό. Το κινητό μου, το οποίο είναι το παλιό του Χρήστου, γιατί το δικό μου έπεσε και έγινε θρύψαλα και περιμένω να έρθει η οθόνη να μου το φτιάξουν. Για να φορτίζω το κινητό, φορητός φορτιστής, με το καλώδιό του. Τα hands free μου. Ένα άλλο εξαρτηματάκι, ένα γκατζετάκι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπαίνει στο κινητάκι, να σας δείξω αμέσως, και είναι φακός, είτε για να έχεις σαν φακό, είτε για να έχεις σαν flash, ώστε να βγάλεις μία φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε μία φωτογραφία για να δείτε αν σας ενδιαφέρει, τα τζάμπο είναι. Βγάζω μία φωτογραφία τώρα χωρίς το flash. Σας τη δείχνω. Και βγάζω μία με το φλάσ. Και ειδικά το βράδυ φαίνεται καταπληκτικά πραγματικά. Πάνω μείνει. Πάνω. 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 Βλέπετε πόσο φωτεινότητα έχει. Έχει πάρα πολύ ένταση. Λοιπόν, στη συνέχεια. Στο πίσω μέρος που έχει ένα μικρό φερμουάρ, βάζω τα κλειδιά από το σπίτι για να τα βρίσκω εύκολα. Τα κλειδιά έχουν πάνω. Ένα μπρελόκ το οποίο έχει σπάσει, έχει μια φουντίτσα φούξια, για να τα βρίσκω πιο εύκολα, πρέπει να τα φτιάξω λίγο. Τα κλειδιά μου. Ένα μπρελόκ το οποίο έχει London λεωφοριάκια. Ένα μπρελόκ το οποίο είναι από μια καφετέρια προπατζίδικο στα Γιάννενα, στα Σεισμόπλητα συγκεκριμένα, του Γιάννη. Και το έχω κρατημένο ακόμη γιατί αυτό εδώ μπαίνει στα καροτσάκια. Όταν δεν έχω κέρμα, βάζω αυτό. Και ένα πολύ ωραίο μπρελόκ το οποίο έχει γίνει χάλια, γιατί τα παιδιά παίζουν συνέχεια με τα κλειδιά. Κακό αυτό, το ξέρω. Και έχει τις φωτογραφίες τους, της μικρής και του Γιώργου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα εσωτερικά. Εδώ. Η τσάντα αυτή εδώ. Έχει, εδώ. Όπως μπορείτε εδώ. Να δείτε, αρκετό χώρο. Όχι, λοιπόν, όχι. Έχω το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο όποτε θυμάμαι εδώ. Κάνω, δεν κάνω και καθόλου, δεν καπνίζω καθόλου. Ένα λαστιχάκι από αυτά τα πλαστικά. Στη δίπλα τη θηκούλα είναι αυτές οι δικές ανοιχτές μικρές. Χαρτομάντιλα και μορομαντιλάκια, μικρά. Θα τα ξαναβάλω λίγο, θα γίνει ένας χαμός. Γιώργο, όμορφα! Ένα κουτάκι ξύλινο, το οποίο μου θυμίζει τη βάφτιση της κόρης μας. Στο οποίο έχω δύο κάρτες μνήμης μεγάλης χωρητικότητας. 32 γίγκα και 8 γίγκα νομίζω. Ναι. Για την κάμερα. Και ένα φλασάκι. Ακούτε και τα παιδιά σήμερα, συγγνώμη, αλλά ακούτε και τα πιτσιρίκια.
μία ατζέντα την οποία μου την έφερε ο Χρήστος, είναι καινούρια. Τα γυαλιά ηλίου δεν τα βάζω ποτέ έτσι χύμα, τώρα τα είχα βάλει γιατί υποτίθεται ότι θα τα φορέσω. Ένα νεκτεράκι μικρό στο οποίο έχω μέσα. Έχει δύο θήκες. Αλεξάνδρα! Μη φωνάζεις! Του τρελού. Ελαστιχάκια. Δείγματάκι από αγαπημένη εταιρεία Estée Lauder. Και ένα άλλο δείγματάκι κρεμούλα. Ορούς για τη μύτη των παιδιών. Είναι αυτά τα μπουκαλάκια που έχουν λίγο για μια δόση ορό. Για να καθαρίζουν. Τώρα συγκεκριμένα εδώ έχω ένα lip balm και δύο κραγιόν τα οποία θα τα βγάλω από την προηγούμενη φορά που φοράγα αυτά. Περνάμε στο κομμάτι τα γυαλιά μου, τα γυαλιά της μοιοπής, σας τα έχω ξαναδείξει σε προηγούμενο Watch in my bag. Ένα στυλό, τον οποίο έπρεπε να τον έχω στην ατσέντα και τον έχω παρατημένο, πεταμένο μέσα. Μπράβο, άστα εδώ. Ναι, εντάξει, σε είδα. Λοιπόν, η τσάντα έχει δύο θήκες και μία στο κέντρο με φερμουάρ. Σε αυτή τη θήκη στο φερμουάρ βάζω ένα αποσμητικό, τώρα αυτό είναι από Sanex το συγκεκριμένο. Ένα ψιτ-ψιτ για την αναπνοή, για καθαρή αναπνοή. Το καθρεφτάκι μου, το οποίο το είχα ξεχάσει την προηγούμενη φορά να το βάλω. Ένα υγρό το οποίο με έχει σώσει με το θυλασμό. Ακούστε εσείς οι μανούλες όσες θυλάζετε. Αιωβίρ, Αιωβίρ, κάπως έτσι λέγεται. Και είναι για μας που θυλάζουμε και για εγγυούλες. Είναι για λαιμό, για μύτη, τα καθαρίζει όλα. Εγώ μιας και δεν μπορώ να πάρω φάρμακα λόγω του θυλασμού, όπως λέω. Παίρνω αυτό και ηρεμώ. Πραγματικά φεύγουν όλα κατευθείαν και δίχως και τα πάντα. Μία νιβέα που την έχω για τα χέρια και μπορείς να την βάλεις και στο πρόσωπο, σαν είναι υδατική, αν θέλεις. Αυτά έχω στο φερμουάρ που κλείνει όλα αυτά τα υγρά, τα καλλιντικά. Έχω ένα τάμα, ένα μαξιλαράκι για να μας προσφέρει να φυλαχτώ. Άλλο ένα πακέτο με μαντιλάκια. Μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία γιατί η μαμά βγάζει βίντεο, τι σας λέω τώρα. Και όλα τα γυναικολογικά μας θεματάκια και μαντιλάκια λάκτασι που είναι και αυτά για αυτό το θέμα. Λοιπόν, και πάμε στο πορτοφόλι μου. Το πορτοφόλι μου είναι, είναι δώρο από την αδερφή μου τη Μαρία. Λοιπόν, τι έχουμε μέσα. Κάρτες τραπέζης. Ένα φλουρί το οποίο κέρδισα μαζί με το γιο μου στη μέση, στο κομμάτι. Δώρο το ένα εισιτήριο από Παλάς που τώρα τον τελευταίο καιρό πηγαίνω συνέχεια. Τι άλλο έχουμε. Την ταυτότητά μου. Κάρτες από γιατρούς. Την ξαδέρφη μου είναι οδοντίατρο και από τον γυναικολόγο. Μια φωτογραφία του Γιώργου. Ένα. Το δίπλωμα βασικά. Σαν μαμά θα έχω prenatal κάρτα. Λιτό κάρτα. Διαγνωστικό κέντρο. Τι άλλο έχω. Two Kids είναι ένα μαγαζί που βρήκα πρόσφατα εδώ στη Ρόδο που έχει ανοίξει. Πολύ ωραίο. Μία φωτογραφία μου που σας τη δείχνω γρήγορα γρήγορα γιατί είναι Παναγία μου βόλτα. Την κάρτα μου από τα Sephora, μιας και δούλευα στα Sephora. Από αλφαβήτα. Γιώργο, μπορείς να σταματήσεις. Εντάξει, θα πάρω τον μπαμπά τηλέφωνο. Όχι, όχι. Έναν Άγιο είναι ο Μιχαήλ Εξιάρχης ο Πανορμήτης, που σκέφτεται πολύ. Τι άλλο έχω. Από Ρατσέσκι, από τα Κόσμος, από τα Πράκτικερ, ο Θεός ξέρει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια την έχω αυτή, την κάρτα. Από τη Eurobank, από τον ΟΑΕΔ, ταμείο ενεργείας μας και παίρνουμε 6 μήνες. Από το καζίνο της Ρόδου, τρομερό, και έχω και του Χρήστου. Μια φορά έχουμε πάει. Απλά σε υποχρεώνουν να σε βγάλουν φωτογραφία και σε υποχρεώνουν να βγάλεις κάρτα. Και άλλη μία από τράπεζα.
Και το πορτοφόλι είναι έτσι μέσα. Έχει εδώ για κάρτες, εδώ για κάρτες, εδώ για χαρτονομίσματα και εδώ το φερμουάρ για ψηλά. Αυτά είχα να σας δείξω. Άδειασα όλη την τσάντα μου. Να σας φέρω να τα δείτε κιόλα. Τα άδειασα όλα, θέλουν φτιάξιμο τώρα. Η τσάντα είναι εδώ σχεδόν άδεια. Τα ταρζανάκια μου εκεί που κοπανάνε που σας ζάλισαν σε όλο το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλιά πολλά!